Generally, apartments in Athens are not small. And that goes for the prices too. In the center of Athens, especially in areas where you can find a park or close to an archaeological site, prices are unreal. Η Αθήνα έχει το χαμηλότερο ποσοστό πράσινο από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Γι' αυτό ένας μικρός κήπος είναι μεγάλη πολυτέλεια, ειδικά όταν βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ο κήπος, εκτός από το δέντρο που είχε την Αγγελική, όλα τα υπόλοιπα φυτά είναι καινούργια. Είναι μόνο 2 χρόνια που υπάρχουν. Η Αγγελική εδώ πάνταγε πάνω σε αυτό το παλιό στέγαστρο που ήταν ρείπιο σάπιο. Αρχικά μέχρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε το στέγαστρο και να κάνουμε κάποιες άλλες δουλειές έπρεπε να στηριχτεί με ένα ξύλο. Την πιάσαμε πολύ προσεκτικά, τη φέραμε σιγά σιγά στο ύψος που θέλαμε και στο σημείο που θέλαμε. Ο βασικός στόχος ήταν να μην φέρεται μικρό το διαμέρισμα. Είναι μόνο 34 τετραγωνικά. Ήταν πολύ βασικό να μην βλέπεις, να μην αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα πολύ μικρό χώρο. Η αρχική ιδέα ήταν να υπάρχουν 2 δωμάτια. Πέρα από το χώρο που είχαμε, να προσθέσουμε άλλο ένα δωμάτιο. Αλλά στην πορεία είδαμε ότι δεν χρειάζεται. Γιατί ήταν υπερβολή, ήταν ίσως περιττός αυτός ο χώρος. All the functions of the house were built in. The kitchen, the cupboards, the cell, the wardrobe. Even the lights were built in the cell of the house. That was to ensure that you leave the main, the center space free. Εκμεταλλευτήκαμε όλους τους τοίχους και όλες οι λειτουργίες κάπως ενσωματώθηκαν στον τοίχο και όλα τα έπιπλα γίνανε επί τόπου. Το βασικό δομικό στοιχείο του σπιτιού είναι η σιδηροκατασκευή που στηρίζει το χώρισμα του μπάνιου, την ντουλάπα και το πατάρι. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πατάρι εδώ. Έχεις πρόσβαση σε αυτό το πατάρι από το καθιστικό αλλά και μέσα από το μπάνιο. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν μπαίνεις σε διαμέρισμα είναι το μπάνιο, το χώρισμα του μπάνιου και το μπάνιο έγινε έτσι λίγο, μπήκε το αυτό το security για να και φωτίστηκε κάπως για να έχει και ένα ενδιαφέρον ο διάδρομος. The illusion of a large volume in the bathroom was created by glass with separation walls. And most importantly, the bathroom height is until the roof. So it gives you the illusion of a larger space. Το πάτωμα έχει γίνει από ανακυκλωμένο μάρμαρο. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ, δηλαδή όσο γίνεται να μην χρησιμοποιώ μάρμαρα και ξύλα. Το αρχικό σχέδιο είχε ένα ολόκληρο έπιπλο στον τοίχο για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Αλλά μετά βρήκαμε αυτόν τον νεκτήρα και προσαρμόσαμε όλο το έπιπλο με τον νεκτήρα. The open kitchen needed to be discreetly designed. To look as less as possible as a kitchen. Instead of tiles, we prefer to use the security glass. The kitchen is equipped with a dishwasher, a washing machine, a dryer, a big fridge, and a pull-out table.
Είναι λίγο σαν κάθαρση το να μπαίνεις σε ένα μικρό χώρο. Να αναγκάζεσαι να περιοριστείς σε ένα μικρότερο χώρο, γιατί πραγματικά και ξεδιαλέγεις τα πράγματα που χρειάζεσαι από τα περιτά. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνεις από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει αρκετό χρόνο για να συμβιβαστείς ότι πρέπει να ξεφορτωθείς κάποια πράγματα. The sofa is actually made of many pillows and two futons. One put on top of the other. The same futons can be used also when unfolded as a full-size double bed. Το διαμέρισμα δεν έχει φυσικό φως παρά μόνο από τον κήπο, οπότε ανοίχθηκε και ο φωτοαγωγός. Εγώ ξεκίνησα από ένα πολύ μεγάλο σπίτι, πήγα σε ένα μικρότερο και μετά σε ένα πολύ μικρό. Ήτανε κάθε φορά, ήταν μία, θα σου πούμε, πολλές μήνες να αποφασίσω, ας πούμε, να πετάξω κάποια πράγματα, συνήθως ρούχα ή βιβλία. Και στο τέλος συνειδητοποιήσω ότι πραγματικά δεν χρειάζεσαι, χρειάζεσαι πολύ λίγα πράγματα και αισθάνεσαι πιο ελεύθερος, νομίζω.